τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα, Κυριακή. Χαίρομαι που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά σε αυτή τη σεζόν που ξεκινάει ουσιαστικά από αυτή την εβδομάδα. Α, ναι, δηλαδή και οι κινηματογράφοι εννοείς η χειμερινή, κατά κάποιο τρόπο. Οι χειμερινοί έχουν ξεκινήσει λοιπόν το πρόγραμμα με 30% πληρότητα και οι θερινοί θα μας αποχαιρετήσουν στο τέλος του μήνα. Κάποιοι θα κλείσουν και αυτή την εβδομάδα, οπότε καλό είναι να πούμε το αντίο μας με μια τελευταία επίσκεψη. Το ραντεβού το Σεπτέμβρη, Όχι, αυτό το λέγανε για τους χειμερινούς. Το ραντεβού τον άλλο, τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, τον Μάιο. Με κουβερτούλες βέβαια θα πηγαίναμε στους θερινούς. Πηγαίναμε, αλλά. Με ένα μπουφανάκι πήγα και πριν 2-3 μέρες και είδα ταινία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και ένα πολύ ωραίο αντίο, γιατί είναι και η πρώτη χρονιά που καταφέραμε, Οκτώβρη μήνα, λίγο πριν μπούμε στο Νοέμβρη ουσιαστικά, να δούμε θερινό κινηματογράφο. Και ο καιρός, με ξέρεις, οι δύο βροχούλες. Το έχει ευνοήσει, να είναι καλά. Και όταν λες ξεκινάει η σεζόν, εννοείς ότι οι καινούργιες, ας πούμε, ταινίες, αυτό. Δεν υπάρχει μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινάει κανονικά η σεζόν. Από το παρελθόν που λέγαμε, θα δούμε το πάνελ. Ναι, το ξέρω. Γίνεται release μέσα στη χρονιά σταδιακά, κάθε τόσο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αλλά επειδή έκλεισαν οι κινηματογράφοι, οι χειμώνες που είχαν ανοίξει και την καλοκαιρινή περίοδο λόγω των νέων μέτρων και αυτή τη στιγμή ξανανοίγουν με αυτό τον όροθο του 30% πληρότητα, συν μάσκ και όλα τα υπόλοιπα. Το θεωρούμε έναρξη νέα σεζόν. Ωραία. Μια χαρά λοιπόν. Λοιπόν, τι μας προτείνεις από ταινίες, έτσι εννοώ, να κάνουμε κανένα δυο επιλογές, όπως θα τα έλεγε σε ένα φίλο σου, να τα πεις και σε εμάς. Θα πω λοιπόν ότι το Unchained, η εκλεκτή, είναι μία από τις ταινίες που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να την πούμε μία εμπορική ενδιαφέρουσα πρόταση. Στα χνάρια της ταινίας Τρέξε και στα χνάρια της ταινίας Εμείς, με έντονο το στοιχείο της δικαιοσύνης για την αφροαμερικανική φυλή που έχει υποστεί πολύ έντονα στοιχεία ρατσισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο δημιούργημα που μπορεί βεβαίως να μην πηγαίνει στο βάθος των ζητημάτων των οποίων θα θέσει, αλλά έχει μια πρωτοποριακή ματιά στο πώς η ιστορία θα διατυπωθεί. Τα πρώτα 30 λεπτά νομίζουμε ότι βλέπουμε άλλη ταινία. Τα επόμενα 30 λεπτά νομίζουμε ότι βλέπουμε μια καινούργια ταινία που ξεκινάει. Και κάποια στιγμή αυτές οι δύο ταινίες θα συναντηθούν. Δεν ξέρουμε αν το έκανε επίτηδες ο σκηνοθέτης. Μα είναι πολύ συνειδητό αυτό, γιατί είναι συνειδητό. Στο τέλος συνδέει τις δύο ιστορίες. Συγγνώμη, δεν ακούστηκε ο τίτλος της ταινίας που είπες. Στα ελληνικά έχει τίτλο Η Εκλεκτή. Με όμικρον γιώτα ή με ήττα. Με ήττα. Είναι μια γυναίκα που ουσιαστικά προσπαθώντας και στις δύο εποχές που θα συναντήσουμε, μάλλον μια αρχιτυπική μορφή γυναίκας, να παρουσιάσει το πώς βιώνεται ο ρατσισμό στα σκοτεινά χρόνια της Αμερικής και πώς βιώνεται στο σήμερα, η σύγκρουση και το σημείο τομής θα βρεθεί σε χρόνο που δεν τον προσδιορίζει. Και η έκπληξη σίγουρα δεν θα απογοητεύσει το κοινό. Είναι σκοτεινή ταινία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Δικιά μου είναι αυτή. Άμα μου λες σκοτεινή, θα πάω τρέχοντας. Αλήθεια το λέω. Έχει καμπανεβάσματα, αλλά θα χαρώ την επόμενη εβδομάδα να μου πεις και τις εντυπώσεις σου, αν καταφέρεις να πας να την δεις. Ωραία. Να πάμε και σε κάτι που συμβαίνει σε όλους μας, μια έκρηξη θυμού, που αυτή τη στιγμή βεβαίως καλό θα ήταν να τον περιορίσουμε λίγο τον θυμό μας, γιατί όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά ο Russell Crowe ξέρει να υπάρχει μια ταινία και να φαίνεται η παρουσία του. Είναι μια ταινία που βεβαίως έχει ασθενές σενάριο, κάτι όμως που ακόμα στο πνεύμα της ουράς του καλοκαιριού θα μπορούμε, ξέρεις, να δεχτούμε τις ελλείψεις στην ουσιαστική αφήγηση. Ένας άνθρωπος που έχει ή δεν έχει τους λόγους να είναι θυμωμένος υπερβολικά θα συγκρουστεί με μια γυναίκα που, και το γιο της που έχουν καθυστερήσει σε μία συνάντηση και ύστερα αρχίζει μία καταδίωξη. Η καταδίωξη, θα μου έλεγε τώρα το δει, okay, γιατί να δούμε μία ταινία που μας θυμίζει Steven Seagal της δεκαετίας του 80. Θα σου απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα το ότι δεν φτάνει σε αυτά τα μέτρα, αλλά αξιοποιεί πάρα πολύ τις τεχνικές των περιπετειών εκείνης της δεκαετίας. Αυτό δίνει λοιπόν έτσι και ένα τόνο από το υγιές cool retro εκείνης της δεκαετίας και παράλληλα γίνεται ένα θέαμα το οποίο δεν είναι κουραστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φύγει κάποιος γοητευμένος ή λιγότερο γοητευμένος από την όλη ταινία. Σε μια χρονιά μας που στερηθήκαμε πολλές εμπορικές επιτυχίες δεδομένων των καταστάσεων και των μετακινήσεων των ημερομηνιών τους μέσα στην επόμενη χρονιά, είναι έστω μια αίσθηση
ενός blockbuster που μας έχει λείψει αυτή τη χρονιά. Mm-hmm. Ωραία. Και αν πούμε τώρα να πούμε και κάτι έτσι για τους μικρούς μας φίλους, επειδή βγαίνουν και δύο ταινίες, βγαίνει το Γιάκαρη. Εγώ θα πρότεινα όμως τον Βασιλιά Γάιδαρο, όπου έχει και πολιτικές προεκτάσεις και σίγουρα οι γονείς με έτσι χιούμορ και μια διάθεση κριτικής ματιάς θα την εκτιμήσω ίσως και λίγο περισσότερο από τα παιδιά. Δεν το συζητώ. Μερικές παιδικές ταινίες ή μάλλον ταινίες που προορίζονται για παιδιά είναι πάρα πολύ ευχάριστες για όλες τις ηλικίες. Η συγκεκριμένη είναι και παραγωγής από το Πακιστάν. Ένας λόγος παραπάνω για να μπορούμε να το δούμε με διαφορετική ματιά. Ναι, βρε παιδί μου, αυτό το δυτικό τρόπο πια πρέπει λίγο να εκλείψει και να δούμε και άλλες κουλτούρες στον, ας πούμε. Ας υπάρχουν και άλλες κουλτούρες στον χώρο. Ναι, παράλληλα. Αλλά επειδή έχει κυριαρχήσει, γι' αυτό το λέω. Ωραία. Λοιπόν, το βρήκα το ρήμα. Όχι, δεν θα στο άφηνα να περάσει έτσι. Αλέξανδρε Ρωμανέ Λιζάρδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα. Ναι, και από σήμερα, αύριο, μην ξεχνάμε, είπαμε τελευταίες μέρες θερινών κινηματογράφων, πρώτες μέρες χειμερινών. Να αποχαιρετήσουμε τους θερινούς και να κάνουμε το επόμενο βήμα για τους χειμερινούς με μάσκα και προστασία και διάθεση να παρακολουθούμε ταινίες, έστω και με πληρότητα μικρότερη στους κινηματογράφους. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ.